Καλή σας ημέρα και ο μήνας έχει 9, έτσι λέει και η παροιμία, έτσι λέει και η ημερομηνία, 9 πρώτου, ημέρα Τρίτη, 9 Ιανουαρίου. Έχουμε ένα ψηλό βροχό αυτήν την ώρα έξω, έχουμε και ένα κρυαδάκι, μας έρχεται ο χειμώνας. Βέβαια, 8 η ώρα χθες το βράδυ, τρομάξαμε λίγο εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί μας ήρθε μία ανακοίνωση από το Δημαρχείο, από το Δήμο Βόλου, όπου έλεγε για έντονη βροχόπτωση, για μετακινήσεις άσκοπες απαγορεύονται. Να σας διαβάσω λίγο. Σύμφωνα με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στη διάρκεια της νύχτας και κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, αναμένονται στην περιοχή μας έντονες βροχοπτώσεις που ενδεχομένως να προκαλέσουν προβλήματα. Συστήνουμε στους συμπολίτες μας να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και για τη δική τους προστασία, αλλά και για να διευκολύνουν το έργο των συνεργείων του Δήμου, που βρίσκονται σε ετοιμότητα για να παρεύουν αν αυτό απαιτηθεί. Το διαβάσαμε εμείς, είμαστε που είμαστε, έχουμε τα ψυχολογικά μας από τον Ηλίας και τον Ντάνιελ, λέμε ο χαμάναμαν τι έρχεται. Τελικά αυτή την ώρα έχουμε ένα ψηλό βροχό. Βέβαια είναι συνεφοσκεπής ο ουρανός, προβλέπεται βροχόπτωση μέσα στην ημέρα, δεν ξέρω αν θα είναι τόσο έντονη, ώστε να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Βέβαια, με το κακό που μας βρήκε τους τελευταίους 4 μήνες στην περιοχή μας και ένα ψηλό βροχό, έντονο ωστόσο, με διάρκεια εννοώ, αρκεί για να πλημμυρίσουν κάποιες συνοικίες. Καθώς η αγωγή ομβρίων υδάτων έχουν πάθει τέτοια ζημιά που μετά από χρόνια θα αποκατασταθούν και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό δημιουργεί εγρήγορση στις αρχές και καλώς ο Δήμος του Βόλου σήμανε καμπανάκι, αλλά να μην καρδιοχτυπούμε για το τίποτα. Και εννοώ για το τίποτα, γιατί έχουμε αυτή την ώρα, πριν λίγο ξεκίνησε, ένα ψηλό βροχό. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο που να σημάνει κίνδυνο και να σημάνει συναγερμό. Αλλά έχουμε το νου μας. Αν δούμε έντονη βροχόπτωση, καθόμαστε σπίτι μας και κάνουμε τα αναγκαία προς τα έξω. Δηλαδή, ό,τι χρειάζεται. Παίρνουμε το παιδί από το σχολείο, από τη δουλειά επιστρέφουμε στο σπίτι και μέχρι εκεί. Τα σουλάτσα στη Δημητριάδο, στην Ιάσονο, για αγορές στην Ερμού, ας τα αφήσουμε για άλλη μέρα, αν δούμε έντονη βροχόπτωση. Με αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνουμε τα συνεργεία του Δήμου Βόλου, που θα σπεύσουν για να ξεμπλοκάρουν τα όβρια ύδατα, τους αγωγούς δηλαδή, να ξεμπλοκάρουν τα έργα τα οποία πραγματικά έχουν πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας. Να βοηθήσουμε όλοι όσο μπορούμε. Αν δούμε λοιπόν ότι έχουμε μία κρίση καιρική, ας μείνουμε σπίτι και ας μην παίζουμε έτσι τους τολμηρούς με έντονες καιρικές καταστάσεις. Τρίτη 9 Γενάρη του λοιπόν σήμερα, ιερομάρτυρος Θεοκτής του Τομολογητού, λέει η Εκκλησία μας, και ας πάμε να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα των Θεσσαλικών μας εφημερίδων. Ξεκινούμε με την εφημερίδα Ελευθερία. Διαβούλευση για κτηνοτροφικά πάρκα και αγροφωτοβολταϊκά. Δημιουργούνται αγροτικά τμήματα σε επιμελητήρια. Είναι μια εξέλιξη που πραγματικά αλλάζει σελίδα σε πολλές λειτουργίες των επιμελητηρίων σε όλη την χώρα. Προωθούνται σχολεία επαγγελμάτων κρέατος, υδατοκαλλιέργειας και ελευτικός τουρισμός. Κυβερνητικό κλιμάκιο μεθαύριο στην Καρδίτσα για το μέλλον της Θεσσαλίας. Άντε να δούμε τι θα βγει από αυτήν την σύσκεψη που την περιμένουν όλοι. Οργή μελισσοκόμων, πανελλαδική κινητοποίηση στα Φάρσαλα. Έχουμε μία εξέλιξη στο Δήμο της Λάρισας, καθώς έχουμε την παρέτηση, με το καλημέρα σας, του Πάνου του Σάπκα. Ο Πάνος ο Σάπκας ήταν αντιδήμαρχος για χρόνια πολιτισμού, ένας άνθρωπος που με πολυετή εμπειρία στην αυτοδιοίκηση σφράγισε το πολιτισμό της Λάρισας, τα δημοτικά πράγματα. Έκλεισε ο κύκλος μου στα κοινά, συνεχίζω ως ενεργός πολίτης, αναφέρει στη δήλωση παρέτησής του. Στη θέση του ο κύριος Ζαούτσος. Βρέθηκε χθες το πρωί
με τον δήμαρχο, τον νέο δήμαρχο Λάρισας, τον Θανάση τον Μαμάκο, στο Δημαρχείο και υπέβαλε την παρέτησή του. Προφανώς ο άνθρωπος κουράστηκε από τη θέση της αντιπολίτευσης, λέει τώρα δεν μπορώ και να προσφέρω κάτι και αποχωρεί. Έχουμε στη θέση του, επαναλαμβάνω, τον επιλαχών, τον κύριο Γιώργο Ζαούτσο. Παράταση αποχής δικηγόρων, αποφάσισαν χθες την έκτακτη συνέλευσή τους, θα δούμε και ένα σχετικό ρεπορτάζ στη συνέχεια, έως στις 22 Ιανουαρίου. Με απόφαση της συνέλευσης παρατείνεται η αποχή των δικηγόρων. Το λέω για όλους όσους έχουν κάποιες υποθέσεις στα δικαστήρια, έως τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου έχουμε παράταση αποχής των δικηγόρων. Κομπίνες με νοθευμένη φέτα, προσέχουμε τι τρώμε, από εξωγειογικές βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία και εντοπίστηκε σε Γαλλία και Γερμανία η νοθευμένη φέτα. Προσοχή λοιπόν ιδιαίτερη. Μελισσοχώρη, περισσότερο φως στην πλατεία, υπογράφει και σύμβαση για φωτιστικά νέας τεχνολογίας. Μειώνουμε την κατανάλωση ρεύματος, λέει ο κύριος Νασιακόπουλος, ο δήμαρχος εκεί, στο Μελισσοχώρη. Για το Μελισσοχώρη. Οι αλλαγές δρομολογίων του δυσκολεύουν επιβάτες και εργαζόμενους για τον προαστιακό κατά την προσέλευση αναχώρησή τους προς και από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μεν τα δρομολόγια του προαστιακού, ωστόσο έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στην εκτέλεση των δρομολογίων και αυτό έχει δημιουργήσει μια πρόσκαιρη αναστάτωση. Νομίζω ότι όλα μια συνήθεια είναι σε αυτή τη ζωή. Πέθανε ο Γεράσιμος Μπετσιμέας, ιστορικός στέλεχος της αριστεράς. Στο Χατζηγιάννιο αύριο η πολιτική κηδεία του. Ένας άνθρωπος που σφράγισε τα πράγματα της αριστεράς στην Λάρισα. Κλείνει προσωρινά η Χατζηζωγίδου από σήμερα έως και την 5η 22 Φεβρουαρίου για την ανακατασκευή της οδού τη συγκεκριμένη. Οπότε όσοι είστε Λάρισα, δεν πάμε από την Χατζηζωγίδου μέχρι και την 5η 22 Φεβρουαρίου. Κλειστή θα παραμείνει. Εκτός κινδύνου, 38χρονος κυνηγός, τα λέγαμε και χθες, πήγε να κυνηγήσει Κυριακή μεσημέρι, έπεσε σε χαράδρα στη σπηλιά, κροταριάστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Ωστόσο βρίσκεται εκτός κινδύνου ζωής και αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Χρειάστηκε ωστόσο να ακροτεριάσουν οι γιατροί ένα μέλος του. Πάμε στην εφημερίδα Ταχυδρόμος. Απειλούσε μάνα και κόρη, λέει η εφημερίδα Ταχυδρόμος. Στο πρώτο θέμα, οικογενειακό θρίλερ αποκαλύφθηκε στα δικαστήρια. Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να μπει φυλακή είναι ένας 60χρονος από τη Νέα Ιωνία που εξάρτησή του από το αλκοόλ τον οδήγησε σε απειλές κατά της κόρης και της σύζυγου του. «Γεμίζω την καραμπίνα και θα σε σκοτώσω, θα σε βρω όπου κι αν είσαι», απειλούσε τη νέα του σύζυγο με την οποία επέκτησε δύο παιδιά και η οποία έφυγε από το σπίτι πριν τις γιορτές. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη μετά από αποστολή επιλυτικών μηνυμάτων στην πρώην σύζυγό του και εξύβρισε της κόρης του που έμεινε σπίτι για να προσέχει τον ανήλικο αδερφό της. Οικογενειακά δράματα που δυστυχώς βρίσκονται στην επικαιρότητα από τη σύσταση του θεσμού της ελληνικής οικογένειας. Με το φόβο διακοπής ρεύματος, δεκάδες πλημμυροπαθείς αγρότες, στα χαρτιά η περίοδος χάριτος μίας διετίας, υποσχέθηκε η κυβέρνηση ότι θα έχουν περίοδο χάριτος μία διετία, ωστόσο οι πρακτικές ζητούν τα χρήματά τους. Γι' αυτό λέει με το φόβο διακοπής ρεύματος. Νομίζω ένα θέμα που θα τεθεί και στον νέο Περιφερειάρχη, τον κύριο Κουρέτα, και στις αγροτικές κινητοποίησεις που βρίσκονται εν όψη. Αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου τι έξωση του μισθωτή από το πάρκι της Φιλελλήνων. Είχαμε χθες το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, την πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είχε προηγηθεί βέβαια και συνεδρίαση για τις αρχιερεσίες. Αλλά ουσιαστικά χθες είχαμε την πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την πρώτη έτσι αντιπαλότητα, αντιπαράθεση μεταξύ αντιπολίτευσης και Δημοτικής Αρχής που πυροδότησε η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο πάρκινγκ της Φιλελλήνων. Η αντιπολίτευση λέει τώρα ότι άρχισε να λειτουργεί το πάρκινγκ χωρίς να έχει παραδοθεί. Δεν έγινε παράδοση, παραλαβή. Και πώς έγινε η νοικίαση? Είναι ένα θέμα πραγματικά πολύ σημαντικό και γύρει πολλά ερωτήματα όσον αφορά τη λειτουργία του πάρκινγκ. Και δυστυχώς εδώ στο Βόλο δεν έχουμε και πολλά πάρκινγκ. Η αλήθεια είναι αυτή και έχουμε και σημαντικότατο πρόβλημα με τους χώρους στάθμευσης στην περιοχή μας.
Σε κλίμα συνένεσης η διμερισσή στην περιφέρεια Θεσσαλίας, φασιστική επίθεση με εθνικιστικά συνθήματα σε σχολεία του Βόλου. Αυτό συνέβη στην περιοχή του Ανάβρου, θα το δούμε συνέχεια, σε συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και πολλά πολλά θέματα από την αθλητική επικαιρότητα. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Η εφημερίδα Κόσμος έχει πρώτο θέμα, σε πλήρη εξέλιξη τα έργα, συνεχίζεται το δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών, σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Χατζηζωγίδου, τα λέγαμε και πριν, μέχρι και την 5η 22 Φεβρουαρίου, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, θα έχουμε εκεί εργασίες από Λουκιανό ως Βυζαντίου και Κουτσούμπα, γι' αυτό καλό θα είναι να αποφεύγετε τις συγκεκριμένες διαδρομές. Θεσσαλία, νέα κρούσματα νοθευμένης φέτας. Δικηγόροι Λάρισα συνεχίζουν την αποχή μέχρι τις 22 Ιανουαρίου. Τύρναβος, αναβλήθηκε η εκδίκαση της ένστασης Αμάρη. Είναι ο υποψήφιος δήμαρχος στον Τύρναβο. Αναβλήθηκε προφανώς λόγω της αποχής. Πάει για αργότερα η ένσταση που υπέβαλε ο κύριος Αμάρη όσον αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα της 8ης Οκτωβρίου. Πάμε στην εφημερίδα Αλήθεια, που είναι ΣΥΡΙΖΑΙΚΙΑ σήμερα η επιλογή για πρώτο θέμα. Δυσφορία και ενόχληση, η εσωστρέφεια ξαναχτύπησε την πόρτα της Κουμουνδούρου και ο Στέφανος Κασελάκης έρχεται αντιμέτωπος με το βαρύ κλίμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ από το τριπλό χτύπημα που φύλαξε κατά τη 15η απουσία του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η αλήθεια είναι ότι έχουν μαζευτεί πολλές γκάφες από την πλευρά του κυρίου Στέφανου Κασελάκη και απαντά σε αυτές τις γκάφες με νέες. Αυτό το παιδί κάποιος να του εξηγήσει. Έβγαλε ένα βιντεάκι όσον αφορά το τριήμερο στις Πέτσες και ότι θα τα έχει όλα πληρωμένα, απαντώντας έτσι στο σύστημα, λέει Μητσοτάκη, και δημιούργησε νέες αναταραχές. Κάποιος να το μαζέψει αυτό το παιδί, ήδη δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στα τάρταρα κοντά στο 10 με 11% παρακαλώ, και έχει και παρακάτω, πιστέψτε με. Το δόγμα νόμος και τάξη της Νέας Δημοκρατίας κατέρευσε. Πρώτη συνεδρίαση για το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας εξελέγησαν τα μέλη του Προεδρείου. Ένα ακόμη θέμα από την εφημερίδα Αλήθεια που μας ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει και η προπόληση των εισιτηρίων για την Κυριακή 14 Ιανουαρίου στο Γιάννης Μπουρούνης pre-sale για τον αγώνα με τον Άρη Μίντια. Για όσους ενδιαφέρονται όσον αφορά το μπάσκετ. Πάμε στο astratv.gr, το δικό μας site για όλη τη Θεσσαλική και όχι μόνο επικαιρότητα. Μπορείτε και μέσω live streaming να δείτε σε ζωντανό χρόνο όλη τη ροή του προγράμματος, όλες τις ζωντανές εκπομπές της τηλεόρασης του Άστρα. Αλλαγή μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Lulis Food της εταιρείας. Έχουμε κάποιες αλλαγές στη διοίκηση. Δημιουργία φιλαρμονικής από τη Μητρόπολη Δημητριάδος, παρακαλώ. Αυτή την εβδομάδα συναντιόνται στην Ιερό Νότο της Αναλήψεως γιατί κάνουν φιλαρμονική ορχήστρα. Μπράβο στο Μητροπολίτη, προχωρά με το σύνθημα «Έλα στην πάντα». Είναι οι αφίσες που έχουν τυχοκολληθεί και ενημερώνουν όποιοι μουσικοί θέλουν να βρεθούν και να κάνουν τη δική τους φιλαρμονική για την Μητρόπολη Δημητριάδος. Αυτές τις μέρες έχουν συνάντηση στον Ιερό Ναό Αναλήψεως. Χειμερινές εκτόσεις στο Βόλο, τα είπαμε όλα χθες διεξοδικά που είχαμε και τον κύριο Ντόπουλο, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, εδώ στην εκπομπή μας καλεσμένο. Ρατσιστικά και εθνικιστικά συνθήματα στο σχολικό συγκρότημα του Ανάβρου. Μιλά στη τηλεόραση του Άστρα ο διευθυντής του δεύτερου πρότυπου λυκείου στο κτίριο του Ανάβρου, στο σχολικό συγκρότημα του Ανάβρου. Θα τον ακούσουμε σε λίγο μέσα από τα ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Άστρα. Αυτά όσον αφορά τα πρωτοσέλιδα των θεσσαλικών μας εφημερίδων και ό,τι μπορείτε να παρακολουθείτε μέσα πάντα από το astratv.gr. Λέγαμε λίγο πριν για τον κορονοϊό. Ευελπιστούμε 9.30 να έχουμε τον καθηγητή ιατρικής στον πρώην Πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Γουργουλιάνη, μαζί μας, να μας μιλήσει γιατί έχουμε σε έξαρση και τις ιώσεις και τον κορονοϊό. Ενημερωτικά να πω ότι σήμερα έχουμε
δωρεάν rapid test. Το πρόγραμμα είναι ακριβώς το ίδιο με χθες, δεν αλλάζει κάτι. Στο καπίτου Αγίου Βασιλείου, λοιπόν, του Δήμου Βόλου, από τις 8.30 εδώ και μισή ωρίτσα έχει ξεκινήσει μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, δωρεάν rapid test, Τριανταφυλλίδη και Χατζιαργύρη. Και στο νοσοκομείο Βόλου, έχουμε αυτή την αλλαγή σήμερα, έχουμε και στο νοσοκομείο Βόλου δωρεάν rapid test για τον κορονοϊό από τις 9 το πρωί, από τώρα δηλαδή, μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, αλλά και στο λιμάνι Σκιάθου από τις 8 το πρωί έως και τις 3.30 το μεσημέρι. Δύο σημεία στην πόλη του Βόλου, στο κοπί του Αγίου Βασιλείου από τις 8.30 μέχρι τις 3 και στο νοσοκομείο του Βόλου από τις 9, από τώρα δηλαδή, μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Αλλά όσοι μένετε Σκιάθο μπορείτε να πραγματοποιήσετε δωρεάν rapid test 8 με 3.30 σήμερα το μεσημέρι στο λιμάνι της Σκιάθου. Σημάνει 9 η ώρα. Πάμε γρήγορα να πάρουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού καλημερίσω, ξέχασα να σε καλημερίσω, Μιχάλη, δεν μου το πες. Καλημέρα στο Μιχάλη το Χειμωνίδη. Βρίσκεται στο κοντρόλ της τηλεόρασης του Άστρα εδώ στο Βόλο, αλλά και στην Έλενα την Κυριαζίδου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα τηλέφωνά μας για όλους εσάς 2421-031-434. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Άστρα, το δικό σου κανάλι. Είπαμε πριν για τα φαινόμενα τα καιρικά. Έχουμε και μία ανάρτηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τον κύριο Κολυδά, τον διευθυντή. Έχουμε δύο ψυχρές εισβολές που πρέπει να περιμένουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο. Κάποιοι λένε ότι αυτές οι ψυχρές εισβολές θα φέρουν και τα πρώτα χιόνια στη Μαγνησία. Είδομεν. Αυτή την ώρα, ωστόσο, δεν έχουμε κάτι έντονο έξω. Έχουμε ένα ψηλόβροχο μέχρι εκεί. Αλλά έχουμε μεγάλη ένταση μποφόρ, γι' αυτό και είχαμε ανακοίνωση πριν από λίγο από το λιμεναρχείο. Ανεκτέλεστα όλα τα δρομολόγια σήμερα για τις βόρειες ποράδες. Κανένα δρομολόγιο δεν θα εκτελεστεί, καθώς έχουμε απογόρευση από όπλου, καθώς έχουμε 8 με 9 μποφόρ στο Παγκασιτικό και στο Αιγαίο. Επομένως, δεν μπορούν να εκτελεστούν, κανένα καθιστά αδύνατη την λειτουργία των δρομολογίων, και το Σκιάθος Εκπρές και το Σποράδες Σταρ. Είχαμε και ανακοίνωση από την Hellenic Seaways. Έχουμε λοιπόν όλα τα δρομολόγια για τις βόρειες σποράδες, για τα νησιά μας, σήμερα ανεκτέλεστα για σήμερα. Αύριο θα έχουμε νέα ανακοίνωση να σας ενημερώσουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει η Εθνική μας Μετεωρολογική Υπηρεσία, τι μας περιμένει μέχρι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, τι πρέπει να περιμένουμε από τον καιρό. Χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού από αύριο Τρίτη 9 Ιανουαρίου με την πρώτη ψυχρή εισβολή να κάνει την εμφάνισή της στη χώρα φαίνοντας χιόνια και τσουχτερό κρύο. Όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, η νέα εβδομάδα κάνει ποδαρικό με ένα διπλό ψυχρό κύμα. Το ένα το διήμερο Τρίτης Τετάρτης και το άλλο το προσαχές Σαββατοκύριακο 13-14 Ιανουαρίου, όταν και αναμένεται να πέσουν χιόνια. Κυρία χαρακτηριστικά των δύο ψυχρών εισβολών θα είναι η βουτιά της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς, τα χιόνια, ο ισχυρός παγετός και οι θυελώδεις άνεμοι. Όπως αναφέρει μάλιστα σε νέα του ανάρτηση ο Θοδωρής Κολυδάς, δύο ψυχρές εισβολές θα σηματοδοτήσουν αυτή την εβδομάδα, η πρώτη, τρίτη, τετάρτη και άλλη το Σαββατοκύριακο. Σε ό,τι αφορά στις χιονοπτώσεις του ερχόμενου Σαββάτου, υπάρχουν μεγάλες απόκλισεις μεταξύ των προγνωστικών μοντέλων ως προς τα ποσά των χιονοπτώσεων, και αυτό οφείλεται στη διαφορετική θέση του επιφανειακού χαμηλού. Την Τετάρτη ή Πέμπτη θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα, ώστε να έχουμε, όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι, μια καλύτερη εκτίμηση των καιρικών συνθήκων για το Σαββατοκύριακο. Αυτά όσον αφορά τον καιρό μας, αυτά όσον αφορά το τι μας περιμένει. Ό,τι και να έρθει, καλοδεχούμενο είναι, ρε παιδιά. Εντάξει, χειμώνα έχουμε, και αν διχιονίσει τώρα το χειμώνα, τουλάχιστον στα ψηλά, τουλάχιστον στα ορεινά, πότε θα χιονίσει. Αρκεί να μην βγουν αληθινά τα μερομήνια. Τα μερομήνια που λένε για χαμηλό βαρομετρικό, για πολικές θερμοκρασίες, για τσουχτερό, παντσουχτερό κρύο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μέσα στο Γενάρη. Αρκεί να μην βγουν αυτά αληθινά. Πάμε να δούμε τώρα τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος έκανε και πάλι δηλώσεις για 140 εκατομμύρια
1 ευρώ. Όλο για λεφτά μιλάει αυτός ο άνθρωπος, αλλά γιατί έχουμε τόσες αντιδράσεις δεν ξέρω. 140 εκατομμύρια για πάνω από 40.000 πλημμυροπαθείς στην Θεσσαλία που έχουν δοθεί μέχρι αυτή την ώρα. Μίλησε πάλι για τις αποζημιώσεις όσον αφορά τις πλημμύρες. Νομίζω ότι μπορούμε να τον ακούσουμε, τον κύριο Τριαντόπουλο, που έκανε τις δηλώσεις αυτές όσον αφορά τις αποζημιώσεις. Γιατί ορισμένοι ακόμη αντιδρούν και λένε ότι δεν έχουν πάρει φράγκο. Αυτό νομίζω πρέπει να το ρωτήσετε στον ίδιο τον κύριο Τριαντόπουλο. Νομίζω θα δώσει απαντήσεις σήμερα. Έχω την αίσθηση είναι καλεσμένο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα, στο Μάκη του Θεοδόρου και την Ιωάννα την Μπουροπούλου. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι είπε. Με χρονικούς ρυθμούς τρέχουν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις των ανθρώπων που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου και στη Μαγνησία. Επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης κ. Τριαντόπουλος, τοποθετούμενος στις τηλεοπτικές κάμερες. Έχουμε καταφέρει να διαθέσουμε σε περισσότερους απορράτες 40.000 πλημμυροπαθείς και στη Μαγνησία, αλλά φυσικά σε όλη τη Θεσσαλία και στην ευρύτερη περιοχή. Πάνω από κοντά φτάσαμε τα 140 εκατομμύρια. Και αυτό θα συνεχιστεί. Αθρηστικά έχουμε ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια και αναφέρουμε στους πόρους που έχουν διοχετευθεί. Έχουν μπει λογαριασμούς, είτε είναι αγρότες, είτε νοικοκυριά, είτε είναι επιχειρήσεις. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτή η διαχείριση ενός τέτοιου μιας τέτοιας φυσικής καταστροφής, η οποία είναι και η μεγαλύτερη που έχει πλήξει την πατρίδα μας. Γι' αυτό και στο έργο αυτό συνεχίζουμε χωρίς να σταματήσει ο ρυθμός, χωρίς να μειωθεί ο ρυθμός, έτσι ώστε κάθε πολίτης που δικαιούται να λάβει την αρρωγή του κράτους. Έχουμε καλύψει πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτής της προσπάθειας, αλλά φυσικά έχουμε δρόμο ακόμα, γιατί η φυσική καταστροφή είναι μεγάλη. Δεν σταματάει η αποκατάσταση και η στήριξη σε 2-3 μήνες. Το έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι εκατοστάρι. Είναι ένας μαραθώνιος που πρέπει όλοι να κινηθούμε γοργά και όλοι, όλες και όλοι να φτάσουν στο τερματισμό. Την ίδια ώρα, πλημμυροπαθείς και στη Μαγνησία συμπεριλαμβανομένων και αγροτών επισημαίνουν ότι θα πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες, ώστε να δουν τις αποζημιώσεις και να ξεκινήσει η αποκατάσταση. Από τον κύριο Τριαντόπουλο πάμε στην κυρία Μακρύ. Ο κύριος Τριαντόπουλος μας τα είπε όλα καλά, όλα ανθυρά, τι ανησυχείτε, έχουν δοθεί τα πρώτα, απλά ήταν τόσο μεγάλη καταστροφή που θα συνεχίσουμε για τα δεύτερα. Εγώ απλά να πω, έτσι απλά να πω, ότι έχουν περάσει 4 μήνες. Έχουν περάσει 4 μήνες. Το κακό που μας βρήκε δεν έγινε προχθές να πεις, εντάξει ρε παιδιά, πόσο να, και να τρέξουμε, όσο και να τρέξουμε, σε 2 μέρες δεν γίνεται. Και είναι λογικό. Αλλά άλλο 2 μέρες, άλλο 4 μήνες. Έχουν περάσει 4 μήνες, να πούμε. Και να πούμε επίσης ότι ο κύριος Μητσοτάκης σε κάθε ευκαιρία και αφορμή πολυδιαφημίζει το επιτελικό κράτος 2 που τρέχει με τα 1000. Αν τρέχεις με τα 1000 και 4 μήνες δεν μπορείς να βρεις ποιοι είναι οι πλημμυροπαθείς και να τους αποζημιώσεις, πού να έτρεχες και με το κάρο δηλαδή. Πού να έτρεχες και με το κάρο. Είχαμε δηλώσεις επίσης της άλλης υφυπουργού, της κυρίας Ζέτας Μακρύ, όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία. Ανοίξανε χθες με τα φόβου Θεού, πίστος και αγάπης που λένε. Γιατί έχουμε κορονοϊό, έχουμε εξάρσεις ιώσεων και πάρα πολλά παιδάκια που νόσησαν με κορονοϊό μέσα στην εορταστική περίοδο, χθες κάσαν μύτη με τη μάσκα στη μυτούλα. Έτσι, φοβούμενοι τα χειρότερα. Δεν είχαμε πάρα πολλές απουσίες, μας λένε από τις διευθύνσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και έχουμε και τις διευκρινήσεις από την Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Ζέτα Μακρύ, όσον αφορά τις απουσίες, τη διαδικασία που έχει αποφασιστεί από το αρμόδιο Υπουργείο. Πάμε να την ακούσουμε. Με χρονικούς ρυθμούς τρέχουν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις των ανθρώπων που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου και στη Μαγνησία. Επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης κ. Τριαντόπουλος, τοποθετούμενος στις τηλεοπτικές κάμερες. Έχουμε καταφέρει να διαθέσουμε σε περισσότερους απορράτες 40.000 πλημμυροπαθείς και στη Μαγνησία, αλλά φυσικά σε όλη τη Θεσσαλία και στην ευρύτερη περιοχή. Πάνω από κοντά φτάσαμε τα 140 εκατομμύρια. Και αυτό θα συνεχιστεί. Αθρηστικά έχουμε ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια και αναφέρουμε. Το Υπουργείο Παιδείας έστειλε εγκυκλίους σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων και τα μέτρα προστασίας για τη μείωση μετάδοση λοιμόξεων του αναπνευστικού. Στη μία εγκύκλιο υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες των μαθητών που νοσούν από κορονοϊό και στην άλλη εγκύκλιο παραθέτουν τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. 11 πάντως είναι τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού και άλλων λοιμόξεων για τα σχολεία τα οποία άνοιξαν.
Σε ό,τι αφορά τις απουσίες, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να μην προσμετρώνται ως και 5 ημέρες αν οι μαθητές νοσούν από κορονοϊό. Τα σχολεία που ξεκινούν τη Δευτέρα με δεδομένη την κατάσταση με τον κορονοϊό και τη γρήπη και τις ανακοινώσεις του ΙΟΔΗ. Ο ΙΟΔΗ έδωσε τις οδηγίες που όφιλε να δώσει. Εμείς και στην πανδημία και τώρα, ως σχολεία, είχαμε καλές επιδόσεις και μπορώ να πω ότι ξεκινήσαμε και την επαναφορά στην κανονικότητα λόγω της καλής συνεργασίας. Τα παιδιά λοιπόν θα επανέλθουν στα σχολεία χωρίς πρόσθετα μέτρα, αλλά με τα μέτρα ατομικής υγιείνης και προστασίας, αυτά που ξέρουμε έχουν γίνει κτήμα όλων μας, δηλαδή αερισμός των αιθούσων, πλύσιμο των χεριών, αποφυγή συγχρονισμού όταν αυτός δεν είναι απαραίτητος. Εκπαιδευτικοί και γονείς γνωρίζουν λοιπόν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν και το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Υγείας είναι πάντοτε εδώ έτοιμο να επικαιροποιήσει αν χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή όμως δεν χρειάζεται. Δύο επισημάνσεις. Η πρώτη επισήμανση είναι ότι μιλάμε για μαθητές και εκπαιδευτικούς που προέρχονται από διαφορετικά οικογενειακά περιβάλλοντα και ξαφνικά βρίσκονται όλοι στην κοινή στέγη τη σχολική μονάδα. Αντιλαμβάνεται καθεμιά και ο καθένας ότι όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν αφομοιώσει τα μέτρα λόγω COVID την προηγούμενη περίοδο. Άρα από την πρώτη μέρα μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τηρούν τα μέτρα τα οποία έχει εισηγηθεί ο ΕΟΔΗ. Τα μέτρα φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικά ως προς την εφαρμογή των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Οι απουσίες είναι ελάχιστες. Μαθητές φορούν μάσκα μερικοί οι οποίοι έχουν προβλήματα ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του έχει κάποια συμπτώματα. Δεν χρειάζεται εφησυχασμός, χρειάζεται όλες και όλοι να συμβάλλουμε στην κατεύθυνση μια σωστής εκπαιδευτικής διαδικασίας, παίρνοντας τα μέτρα, τα οποία θα πρέπει να τα τονίσουμε, ότι συχνό πλύσιμο των χεριών, καλός αερισμός των αιθουσών και αν κάποιος μαθητής νοσήσει ή εκπαιδευτικός, θα πρέπει να μένει όλο το χρονικό διάστημα στο σπίτι, μέχρι να γίνει απολύτως καλά, έτσι ώστε να μην μεταδώσουμε το κοκτέιλ των ιώσεων της γρήπης και της COVID-19 που υπάρχει αυτή την περίοδο στη χώρα μας. Υπάρχουν ελάχιστοι μαθητές που απουσιάζουν, είναι πολύ λιγότεροι από τους μαθητές που απουσίαζαν πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων. Ίσως βοηθάει και ο καιρός ακόμη ο οποίος είναι καλός, οι αίθουσες αερίζονται, άρα οι αποστάσεις τηρούνται, ας ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ο κορονοϊός πάντως και οι ιώσεις του αναπνευστικού το τελευταίο διάστημα μετά τις γιορτές καλπάζουν με τα κρούσματα. Η αριθμή είναι ενδεικτική και για την αύξηση των λοιμώξεων και των εισαγωγών στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Όπως καταλάβατε, με ευχή και προσευχή λειτουργεί το πράγμα. Ας ευχηθούμε, να προσευχηθούμε, όπως λέει και ο κύριος Μούσιος, ο πρόεδρος των δασκάλων, να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Πριν προχωρήσουμε, γιατί παραμένουμε στο χώρο των σχολείων και της εκπαίδευσης, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Θεοδωροπούλου. Καλημέρα. Ήθελα να σας ενημερώσω. Καλή χρονιά, είπαμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, επίσης. Ήθελα να σας ενημερώσω, γιατί εσείς θα έχετε κάποια συνάντηση με τον κύριο Τριαντόπουλο, με τον κύριο Βιαννάκη. Αυτά που ανακοινώσανε δεν ισχύουν. Να σας πω συγκεκριμένα, πολλή παραγωγή, βάμβακο παραγωγή, πήρανε 50 ευρώ το στέμμα, αντί για 140 που υποσχέθηκαν, που έχουν πάθει 100% ζημιά. Ψεύδεστε. Τι πράγμα? Ψεύδεστε. Αφού εγώ πήρα 50 ευρώ, πώς ψεύδουμε? Ψεύδεστε. Αυτή είναι ακριβώς την ίδια ερώτηση έκανε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άστρα στον κύριο Αβγενάκη και ο κύριος Αβγενάκης απάντησε στο δημοσιογράφο ότι ψεύδεται. Και γυρνάει ο Μάκης ο Θεοδόρου και λέει ότι μας το λένε οι παραγωγοί, ψεύδονται. Είναι η απάντηση του κυρίου Αβγενάκη. Ψεύδεται ο κύριος Αβγενάκη και κάτι άλλο σας ρωτήσω. Και μάλιστα παρέπεμψε για όσους λένε αυτά τα ψέματα να πάρουν τηλέφωνο στον ΕΛΓΑ. Γιατί μήπως έχει γίνει κάποιο παρανόηση. Πήγαμε στον ΕΛΓΑ. Η απάντηση, ξέρεις και ήτανε, δεν έκανε, φταίει ο δορυφόρος. Όταν ήρθε ο ελεκτής και τα έλεγξε, είπε ο Ιωπόνος ότι πράγματι έγινε 100% και έκανε λάθος αστοχία ο δορυφόρος. Μα και εσείς δεν το βάζετε το χωράφι λίγο πιο κίνα το δύο ο δορυφόρος και εσείς τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν μου λέτε σε ποια περιοχή είστε βαβακοπαραγωγός. Στο Δήμο Κιλελέρ. Στο Κιλελέρ, μάλιστα.
Και ενώ είχατε, δεν ξέρω, ένα αριθμό στρεμμάτων, αποζημιωθήκατε για μικρότερο. Γιατί δεν έπιασε ο δορυφόρος όλο το χωράφι. Ναι, έκανε άστοχη. Έκανε αστοχία ο δορυφόρος. Το 90% των παραγωγών είναι στα 50 ευρώ και δεν έχουν μάσει βαμβάκι καθόλου, ούτε κιλό. Και εσείς τι φταίτε που ο δορυφόρος έκανε αστοχία? Ορίστε. Εσείς τι φταίτε που ο δορυφόρος αστόχησε? Τι να πω, γιατί πήραμε 50 ευρώ μόνο, όταν ο εκτιμητής πέρασε αργότερα και μας έβγαλε 100% ζημιά. Μάλιστα. Και δεν μάσαμε και βαμβάκι, δεν μάσαμε καθόλου, δεν μπορούσαμε να μάσουμε ούτε κιλό. Και κάτι άλλο να σας πω. Ναι, ναι. Ανακοινώσανε για τη ΔΕΗ ότι θα υπάρχουν διαιτές πάγωμα και μετά 5 χρόνια ρύθμιση. Οι εισπρακτικές εταιρείες αλωνίζουν. Παίρνουν κάθε μέρα από 4-5 φορές τηλέφωνο. Ποιος ψεύδεται εδώ? Δεν ψεύδεται ο κ. Σαββιανάκης. Ναι. Για το ρεύμα λέτε. Για το ρεύμα. Και ούτε ο κ. Σαββιανάκης. Προχθές τον άκουσα στον κ. Κολάτο στην τηλεόραση. Είχαν πει για 2 χρόνια από την κυβέρνηση ότι θα δοθεί περίοδος χάριτος 2 έτη. 2 έτη πάγωμα. Ναι. Πάγωμα. Γιατί οι πρακτικές σε ενοχλούν και παίρνουν ότι θα σας κάνουμε, θα σας δάνουμε, θα σας κλείσουμε το ρεύμα. Ναι. Δεν ακούνε την κυβέρνηση. Ποιος και ψεύδεται. Και τώρα ζείτε με το φόβο του ρεύματος αν κοπεί. Βέβαια. Μα και δεν είναι μόνο το φόβο του. Με 50 ευρώ το στρέμμα που πήραμε για το βαμβάκι, τι να ζήσουμε, τι να φτάσουμε. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορείτε την Πέμπτη, υπάρχει μία σύσκεψη στην Καρδίτσα όσον αφορά και τα αγροτικά και γενικότερα την Θεσσαλία. Αλλά απλώς εγώ σας ενημερώνω να το ξέρετε, να το ενημερώσω τον κύριο Τριαντόπουλο, να του πείτε ότι οι περισσότεροι παραγωγοί, βάμβακο παραγωγοί, έχουν πάρει 50 ευρώ το στρέμμα μόνο, όχι 140. Ναι. Εγώ μιλήσα με πολλούς παραγωγούς που δεν έχουν μάσει κιλό, ούτε κιλό. 100%. Εγώ σας λέω ότι φτάσαμε σε σημείο να το μεταφέρουμε το αίτημά σας και την αναφορά σας και την καταγγελία σας στον ίδιο τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Βγενάκη. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα. Και γύρισε ο κύριος Βγενάκης και είπε στο δημοσιογράφο ότι ψεύδεται, ότι λέει ψέματα. Πώς ψεύδεται? Να φέρω εγώ το βιβλιάριο να σας το δείξω για απόδειξη. Και τα χωράφια δεν είναι ότι πάθαμε τη ζημιά αυτή. Και τα χωράφια, επειδή έχουν υλικά μέσα, μείναν άσπαρτα. Ναι. Πότε θα είστε σε θέση, έχετε εμπειρία, είστε χρόνια αγρότης, ξέρετε τι σας γίνεται στο χωράφι σας. Πότε θα είστε σε θέση να ξαναμπείτε στο χωράφι για να συνεχίσετε την καλλιέργεια? Δεν ξέρω τι να σας πω. Τουλάχιστον 3 χρόνια. Τουλάχιστον 3 χρόνια. Αφού έχουν, εγώ για να τα σηκώσω όλα αυτά τα μπάζα για να το καθαρίσω το χωράφι, θα πρέπει στον 2.000 ευρώ το στρέμμα. Και στα 3 χρόνια αυτά, πώς θα βιοποριστείτε, η οικογένειά σας πώς θα βιοποριστεί? Τι να κάνουμε, θα γίνουμε μετανάστες, τι να κάνουμε. Το έχετε σκεφτεί και αυτό, έτσι. Άμα δεν μας δώσει κάποια αποζημίωση το Υπουργείο, τι να κάνουμε. Υπάρχει λύση, πες από εσείς. Υπάρχει κάποια λύση, τι να κάνουμε. Ναι. Σας ακούμε, οφείλουμε να μεταφέρουμε όσα μας λέτε, εμείς τα μεταφέρουμε, λαμβάνουμε τις απαντήσεις που σας έδωσα. Σήμερα αν θα έχουμε τον κύριο Τριαντόπουλο το απόγευμα θα το ξαναμεταφέρουμε το αίτημα, ναι, να δούμε τι θα μας πει. Το 90% έχουν πάρει, εγώ έχω μιλήσει με 100 παραγωγούς που δεν έχουν μάσει καθόλου βαμβάκι, έχουν πάρει 50 ευρώ. Είναι όλα ψέματα που λέει ο κύριος Σαββιανάκης. Όσον αφορά το Δήμο Κιλελέρ. Το Δήμο Κιλελέρ και σε άλλους δήμους. Ναι, λίγοι είναι αυτοί. Τα 140 ευρώ τα πήραν μόνο αυτοί που είναι στα παρακάρια, που πλημμυρίσανε. Μόνο αυτοί. Οι υπόλοιποι έχουν πάρει 50 ευρώ περισσότερο. Που δεν έχουν μάσει και ένα συγκεκριμένο παραγωγός, εδώ είναι οι αδικίες, και ένα συγκεκριμένο παραγωγός έμασε 200 κιλά το στρέμμα και πήρε και 140 ευρώ ένας. Το απόλυτο λαλούμ. Αλλά αυτό είναι το λαλούμ. Και άλλοι να μην έχουν μάσει ούτε κιλό και στους 50 ευρώ. Τι να πληρώσουμε το 50 ευρώ. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος 2. Το απόλυτο λαλούμ. Και η απάντηση από τον ΕΛΓΑ, γιατί παραπέμπει στον ΕΛΓΑ ο κύριος Σαββιανάκης, η απάντηση από τον ΕΛΓΑ είναι ότι δεν σας έπιασε ο δορυφόρος. Ναι, έκανε αστοχή ο δορυφόρος. Αυτή είναι η απάντηση. Ήρθε ο εκτιμητής του ΕΛΓΑ, τα είδε τα χωράφια, λέει έχεις 100% ζημιά, αφού δεν έπασε καθόλου, είναι σκεπασμένα με υλικά όλα, με άρμο, πέτρες όλα, δεν φαίνεται τίποτα, θα το διορθώσουμε. Πότε, μετά κάνα χρόνο,
Τι να πω. Αλλά γιατί λέει και 140 ευρώ αυτό, αυτό μπορώ εγώ τώρα. Γιατί λέει 140 ευρώ, οι περισσότεροι είναι σε 50 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα αν πήρε τα παρακάλια κάτω που είναι πλημμυρισμένα 140 ευρώ, εντάξει, εκεί πήρανε. Οι άλλοι δίνουν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι πού θα το βρείτε. Τι να το κάνω το δίκιο, πού να το βρω το δίκιο. Τι... Πού να το βρείτε το δίκιο. Μα και γιατί ο κύριος Τριαντόπουλος βγαίνει τακτικά. Πείτε του για τις πρακτικές εταιρείες. Δεν ανακοινώθηκαν διετήσεις, αναστολή. Γιατί ενοχλούν τον κόσμο και παίρνουν 4 φορές την ημέρα τηλέφωνο. Ήδη το θέμα αυτό βρίσκεται σήμερα στα πρωτοσέλιδα, απασχολεί την επικαιρότητα. Θα θέσουμε και αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστούμε εμένα πολύ. Χθες, συγκεκριμένα με πήραν 5 φορές τηλέφωνο, πιστεύετε. Είδα 5 φορές. Με τρελάνανε. 5 φορές τηλέφωνο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη να έχετε. Μένει στο Δήμο Κιλελέρο συγκεκριμένος αγρότης και σκέφτεται να μεταναστεύσει. Να γίνει μετανάστης. Και από ό,τι τον άκουσα δεν είναι και νεαρό παιδί. Εντάξει, είναι και κάποιας ηλικίας. Και τώρα να είσαι αγρότης, βαβακοπαραγωγός, να συντηρείς την οικογένειά σου από αυτό και να είσαι σε τέτοια απόγνωση που να σκέφτεσαι να μεταναστεύσεις, να φύγει η οικογένεια από εκεί, να πάει να ζήσει αλλού, να βρει τι μπορεί να κάνει, γιατί για τα επόμενα 3 χρόνια δεν μπορεί να καλλιεργήσει, και να έχεις και το επιτελικό κράτος 2 να σε δουλεύει μπροστά στα μούτρα σου. Δηλαδή, ο άνθρωπος περίμενε 140 ευρώ το στρέμμα, πήρε 50 γιατί δεν έπιασε, λέει, δορυφόρος. Τώρα δουλευόμαστε. Και έχεις τον κύριο Αυγενάκη να του θέτεις αυτά τα ζητήματα ευγενικά, έτσι όπως πρέπει, με όλο το σεβασμό προς τον υπουργό, και να σου λέει ότι ψεύδεται ο δημοσιογράφος. Δεν ξέρω. Εκτιμήσεις δικές σας. Πάμε πάλι πίσω στο θέμα των σχολείων, γιατί είχαμε στο συγκρότημα του Ανάβρου εθνικιστικά έτσι συνθήματα στους τοίχους. Δεν ξέρω τι περίεργες καταστάσεις βιώνουμε με το καλημέρα της στην καινούργια χρονιά. Πάμε να δούμε τα όσα δήλωσε ο διευθυντής του δεύτερου πειραματικού λυκείου Βόλου. Το Υπουργείο Παιδείας έστειλε εγκυκλίου σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων και τα μέτρα προστασίας για τη μείωση μετάδοση λοιμόξεων του αναπνευστικού. Στη μία εγκύκλιο υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες των μαθητών που νοσούν από κορονοϊό. Ρατσιστικά συνθήματα σε τείχους σχολείων στην περιοχή του Ανάβουρου. Συγκεκριμένα, στόχος ρατσιστικής και εθνικιστικής επίθεσης υπό τη μορφή βανδαλισμού έπεσε στο σχολικό συγκρότημα, όπου στεγάζονται τα Εσπερινό Γελ Βόλου, το δεύτερο πρότυπο Γελ και το δεύτερο πρότυπο Γυμνάσιο Βόλου. Όπως έγινε γνωστό από το σχολείο, την Κυριακή το βράδυ εθνικιστικά φασιστικά στοιχεία βανδάλισαν τους τείχους του σχολικού συγκροτήματος Ανάβουρου, όπου συστεγάζονται το Εσπερινό Γελ, το δεύτερο πρότυπο Γελ και το δεύτερο πρότυπο Γυμνάσιο Βόλου. Η προτροπή των καθηγητών είναι η σχολική κοινότητα να ενώσει τις δυνάμεις της και να διασφαλίσει ένα περιβάλλον στο οποίο ο σεβασμός η αλληλεγγύη και η καλλιέργεια δημοκρατικών συνειδήσεων θα είναι οι βασικές αρχές. Είναι απαράδεκτο και αντίθετο προς τις αξίες μας, επισημαίνεται χαρακτηριστικά. Υπάρχουν διάφορα συνθήματα που προτρέπουν σε βία φόλα στους ανθέληνες καθηγητές, κάποια συνθήματα που δεν αρμόζουν στο κλίμα του σχολείου μας και εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία γι' αυτό, για τα συνθήματα που υπάρχουν στους στίχους του σχολείου. Ήρθαμε σήμερα το πρωί και έχουμε σοβαρές ανησυχίες για αυτά τα συνθήματα. Είναι απαράδεκτο και αντίθετο προς τις αξίες μας το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί μας στοχοποιούνται με απειλητικά συνθήματα όπως φόλα στους ανθέληνες καθηγητές. Καταδικάζουμε αυτά τα συνθήματα και κάθε πράξη που απονομεύει το κλίμα ασφάλειας στο σχολείο μας. Επιθυμούμε τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων για αυτή την πράξη, αυτή την ανήθικη πράξη, και προτρέπουμε όλη τη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία της πόλης μας, που τη διέπουν οι αρχές της δημοκρατίας, να ενώσει τις δυνάμεις της μαζί μας για να διασφαλίσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο ο σεβασμός και η αλληλεγγύη είναι οι βασικές αρχές. Θα ήταν θετικό για το σχολείο μας να υπάρχει φύλαξη. Γνωρίζουμε ότι το βράδυ έρχονται κάποιοι εξωσχολικοί. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με τους εξωσχολικούς που έρχονται στο σχολείο. Αυτό είναι μια πράξη συνειδητή. Ήρθαν να γράψουν κάποια συνθήματα κατά της εκπαιδευτικής κοινότητας ουσιαστικά. Στην εκπαιδευτική κοινότητα, όταν υπάρχει το σύνθημα φόλα στους ανθέληνες καθηγητές, απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία θα αντιδράσει όλη η κοινότητα και είναι μαζί μας. Ήδη δεχόμαστε μηνύματα συμπαράστασης από όλους τους συναδέλφους. Το Δημοκρατικό Σχολείο αναφέρουν επιβάλλεται να γίνει ανάγχωμα στον εθνικισμό, τον ρατσισμό και τη φασιστική ιδεολογία.
Περίεργα συνθήματα, ζητά σχολικό φύλακα, εδώ γελάμε, εδώ γελάμε. Πού είσαι, σε ιδιωτικό σχολείο, στο δημόσιο είσαι διευθυντής. Τουλάχιστον μια αυξημένη περιπολία από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, γιατί με το καλημέρα σας το 2024 έχουμε τέτοια συνθήματα, τέτοιες καταστάσεις έξω από κεντρικότατο σχολικό συγκρότημα και ίσως θα πρέπει λίγο να το ερευνήσει η αστυνομία να μην έχουμε χειρότερα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να πάρουμε μια διαφημιστική ανάσα, επανερχόμαστε αμέσως μετά. Άστρα, το δικό σου κανάλι. Επιστροφή εδώ στην τηλεόραση του Άστρα και έχω την πολύ πολύ μεγάλη χαρά, γιατί τον ξέρω πολλά χρόνια και το θεωρώ πάνω απ' όλα φίλο και δάσκαλο. Έχουμε κοντά μας τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητή ιατρικής και πολύ γνωστό πνευμονολόγο. Άμα πούμε πνευμονολόγο στη Θεσσαλία, Κώστας Γουργουλιάνης. Αυτό έχουμε στο νου μας. Καλή σας ημέρα. Μας ακούτε, κύριε Γουργουλιάνη? Καλή χρονιά. Καλά, εσείς με ακούτε? Τώρα σας ακούω. Τώρα σας ακούω, πάλι σας χάνω. Είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία μας. Μας ακούτε τώρα? Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά. Απλώς... Έχουμε κάποιο θέμα με την σύνδεση. Ελπίζω να αποκατασταθεί. Τον έχουμε καλέσει βεβαίως, όπως καταλάβατε, για τις εξάρσεις που έχουμε τόσο να αφορά και στον κορονοϊό και στις ιώσεις. Τι πίεση δέχονται τα νοσοκομεία, τι κατάσταση επικρατεί στα σχολεία και πώς θα πρέπει από εδώ και πέρα να λειτουργούμε στην κοινότητα. Όλα αυτά τα θέματα θα ήθελα έτσι να ρωτήσω και να συζητήσουμε με τον κύριο Γουργουλιάνη, τον καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρώην πρίτανη στο ακαδημαϊκό μας ίδρυμα. Ευελπιστώ να τον έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας, γιατί ήδη και οι διασωληνώσεις έχουν αρχίσει και γίνονται στητές στο νοσοκομείο από τον κορονοϊό. Και οι ιώσεις κρεβάτους, αν θα λέγαμε πολλούς, έστειλαν στο κρεβάτι την περίοδο των Χριστουγέννων. Κύριε Γουργουλιάνη, μας ακούτε τώρα? Μας ακούει ο καθηγητής? Εγώ γι' αυτό δεν θέλω τις συνδέσεις με Skype και προτιμώ να τους έχω εδώ καλεσμένους στο στούντιο, αλλά ο άνθρωπος εργάζεται αυτή την ώρα. Όπως βλέπετε, είναι στο εργαστήριο του, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Δεν μπορεί να φύγει από εκεί για να έρθει στο στούντιο του Βόλου. Θα προσπαθήσουμε ακόμη μία φορά να τον έχουμε κοντά μας, έτσι ώστε να συζητήσουμε το θέμα του κορονοϊού. Επέστρεψαν, όπως βλέπετε, οι ειδικοί, οι επιδημιολόγοι, οι πνευμονολόγοι, επέστρεψαν στην επικαιρότητα. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε σε λίγο κοντά μας. Επίσης, αυτοί που δεν έχω να καταφέρει να εντοπίσω από το πρωί, τον έχουμε τον κύριο Γουργουλιάνη. Κύριε καθηγητά, μας ακούτε τώρα? Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά και έχω και καλό, είμαι στο νοσοκομείο με καλό σήμα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τώρα σας ακούμε κι εμείς. Έχουμε έξαρση ιώσεων, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε κύριε Θεοδωροπούλου, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια που είπατε πριν, και εγώ αισθάνομαι οικία μαζί σας, αν και δεν τα λέμε πολύ συχνά. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά, όπως τα βλέπει η ιατρική κοινότητα σε όλο τον κόσμο, και όχι όπως τα βλέπουμε εμείς στην Ελλάδα. 2 χρόνια τώρα, πρακτικά, έχουμε τελειώσει από την πανδημική φάση του κορονοϊού. Δηλαδή, δεν πεθαίνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που νοσηλεύονται είναι αρκετοί, αλλά είναι άνθρωποι με συνοσηρότητες, μεγάλης ηλικίας. Και επομένως έχουν το κύριο πρόβλημά τους και έχουν και κορονοϊό που ουσιαστικά δημιούργησε ένα σημαντικό πρόβλημα και επιβάρυνε την υγεία τους. Αυτό που άλλαξε το τελευταίο διάστημα, και αυτό έγινε τις τελευταίες εβδομάδες του Δεκεμβρίου, είναι ότι συνέπεσε με αυτά τα κύματα του κορονοϊού, τα σχεδόν προβλεπόμενα για αυτή την εποχή, συνέπεσε ένα πολύ μεγάλο κύμα γρίπης. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να παρακολουθούμε όλους τους ασθενείς που έρχονται και να τους ελέγχουμε για γρίπη, κορονοϊό, αδενοϊό και RSV. Και βρήκαμε, ας πούμε, βλέπαμε ότι η γρίπη 20-πλασιάστηκε. Άρα δηλαδή έχουμε τον αριθμό των ασθενών με κορονοϊό που προβλέπαμε, που είναι κάτω από 10. Και έχουμε και 50 ασθενείς στην κλινική, οι οποίοι είναι ασθενείς που έχουν και αυτοί συνοσηρότητες, άλλα προβλήματα, και έχουν κατά κανόνα γρίπη ή άλλες
άλλα αίτια που προκαλούν γύμνοξη των αναπνευστικών. Την οποία γρήπη, επομένως, κύριε καθηγητά, την περιμέναμε αργότερα, έτσι δεν είναι? Αυτό που συνέβη είναι ότι αυτό το κύμα της γρήπης που έρχεται κάθε χρόνο, μιλάμε για την εποχιακή γρήπη, έρχεται κάθε χρόνο τον Ιανουάριο μετά τις γιορτές, ήρθε πολύ νωρίτερα και έτσι αυτά τα δύο κύματα πέσανε μαζί. Κοιτάξτε τώρα, αυτό για την επιστημονική κοινότητα, τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, είναι ένα θέμα που πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Δηλαδή, ποιες λοιμώξεις θα αντιμετωπίσουμε μετά το τέλος της πανδημίας? Εάν εμείς συνεχίσουμε και μιλάμε για κορονοϊό, κάνουμε τεστ στις πλατείες, στον κόσμο που περνάει από εκεί και έχει λίγο συναχάκι, χάνουμε την ουσία των του επόμενου διαστήματος, που είναι αυτό που λέμε αναδυόμενες λοιμώξεις. Τι θα γίνει η φυματίωση που έχουμε σταματήσει να κάνουμε ελέγχους? Όλα τα εργαστήρια τα προηγούμενα χρόνια δουλεύανε για τον κορονοϊό, για να κάνουν διάγνωση του κορονοϊού. Δεν κάναμε επιτήρηση για την γρήπη. Και δεν μιλάω για την Ελλάδα μόνο, μιλάω για όλο τον κόσμο. Πριν από λίγο καιρό είχαμε ένα καμπανάκι από την Κίνα για αυτό που έλεγε λευκή πνευμονία. Δηλαδή είχαμε περισσότερες πνευμονίες. Πρέπει να σας πω ότι και τώρα στο βόρειο ημισφαίριο, και στην Καναδά και στην Αμερική, γιατί τα παρακολουθώ όλα αυτά, αλλά και στην Ελλάδα, έχουμε περισσότερες πνευμονίες. Και στη Λάρισα έχουμε περισσότερες πνευμονίες. Και στο Βόλο έχουμε περισσότερες πνευμονίες. Άρα, τι άλλαξε? Ας πούμε, τι πρέπει να προσέξουμε? Πώς θα ενισχυθεί το σύστημα υγείας? Για να τα κάνουμε όμως όλα αυτά και να δούμε ψύχρεμα αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα, πρέπει να βγούμε από τη λογική ότι είναι κορονοϊός και όλα τα άλλα. Στην πραγματικότητα τώρα είναι όλα τα άλλα, γρήπη, όλα τα άλλα και κορονοϊός. Mm-hmm. Αυτό είναι μια σημαντική... Εμάς γιατί μας φοβίζει ακόμα ο κορονοϊός και μένουμε στον κορονοϊό? Είναι ότι ακόμα δεν έχουμε εξοικειωθεί με αυτό? Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από το 20 και το 21? Τι είναι αυτό που μας κάνει και εστιάζουμε την προσοχή μας και πολλοί συνάδελφοί σας στον κορονοϊό? Κοιτάξτε, κύριε Θεοδωροπούλου, το πρώτο είναι ότι κάθε πανδημία αφήνει μια βαριά σκιά. Αυτό το ξέρουμε. Μια σκιά ανησυχίας και φοβίας. Άρα είναι αναμενόμενο. Αυτή η σκιά για τους Έλληνες, τον θυμικό Έλληνα, τον συναισθηματικό Έλληνα, κρατάει λίγο παραπάνω. Τώρα, από τη δικιά μας μεριά, δηλαδή αυτό το συντηρούμε εμείς, κυρίως εμείς οι γιατροί και εσείς, δευτερευόντες, οι δημοσιογράφοι. Άρα θα σας έλεγα ότι εάν, ας πούμε, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, ίσως, που κάνει τεστ στις πλατείες. Αυτό το πράγμα έχει σταματήσει σε όλο τον πλανήτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχει καμία σκοπιμότητα. Καλά, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να πάω να ελεγχθώ, να δω αν έχω κορονοϊό ή όχι. Κοιτάξτε, κυρία Θεοδωροπούλου, γυρίστε στην εποχή προ-πανδημίας. Ελέγχατε, ας πούμε, αν έχετε οποιοδήποτε ιό στη μύτη σας, στις πλατείες? Δηλαδή δεν είναι αυτό το πράγμα φυσιολογικό. Ναι. Θα σας έλεγα ότι τα τεστ είναι πολύτιμα. Η τεχνολογία μας έδωσε πολύτιμα εργαλεία. Είναι πολύτιμα στα τμήματα επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων. Αυτό που κάνουμε εδώ και που δεν γίνεται πολύ συχνά στα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας. Φαντάζεστε όμως, κύριε καθηγητά, όλος αυτός ο κόσμος που είναι στις πλατείες που λέτε να πάει στα τμήματα επιγόντων? Ήδη είναι αυτή την ώρα σφιχτικά γεμάτα τα ΤΕΠ. Φαντάζεστε όλοι αυτοί να πάνε εκεί? Κύριε Θεοδωροπούλε, επειδή είστε συνδεδεμένοι με μένα που είμαι στο νοσοκομείο, ξέρω πολύ καλά την κατάσταση. Δεν θέλω να έρθουν αυτοί στα νοσοκομεία. Αυτοί δεν πρέπει να πάνε πουθενά. Αυτός που έχει ένα συναχάκι, κάθεται σπίτι του, δεν πάει στη δουλειά του. Αν είναι το παιδί, δεν μολύνει τους υπόλοιπους. Φοράει μασκούλα όταν δει τον παππού και τη γιαγιά. Δεν τρέχει να κάνει τεστ στην πλατεία. Αυτό που λέω είναι ότι στα νοσοκομεία όμως, αυτός που φτάνει κατά τεκμήριο έχει νόσο, δηλαδή έχει πυρετό 2-3 μέρες, έχει δίχα, δυσκολεύεται να αναπνεύσει, εκεί πρέπει να προσφέρουμε την καλύτερη βοήθεια, να μάθουμε αν είναι γρήπη ή κορονοϊός, έτσι δεν είναι? Εκεί είναι εργαλείο το τεστ. Δεν είναι δηλαδή σε αυτόν που είναι συμπτωματικός και πάει να πιει το καφεδάκι του και κάνει και ένα τεστάκι και βρίσκεται θετικός και αισθάνεται άρρωστος από εκεί και πέρα. Ας δούμε τα πράγματα, ας πούμε, λίγο πιο ψύχρεμα. Γύρω από τον άρρωστο και όχι γύρω από το τεστ. Αυτό θέλω να σας πω. Ναι. Από εκεί και πέρα, εσείς είστε πολύ καθησυχαστικός όσον αφορά τον κορονοϊό. Τι πρέπει να προσέξουμε, γιατί έρχεται πολύ κρύο, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Είμαστε μπροστά, έχουμε μπροστά μας χειμώνα. Τι πρέπει να προσέξουμε στην κοινότητα? Και με δεδομένο ότι ανοίξανε και χθες τα σχολεία. Για παράδειγμα, στην κόρη μου, μέσα σε μία τάξη 17 μαθητών, τα 5 παιδάκια πήγαν με μάσκα. Γιατί είχαν νοσήσει με κορονοϊό το προηγούμενο διάστημα και φοβήθηκαν και με το φόβο εξακολουθούν και φορούν την μάσκα. Τι πρέπει να κάνουμε, τι συστάσεις μας δίνετε και αν είναι ακόμα καιρός ή έχουμε αργήσει πολύ να προχωρήσουμε στον εμβολιασμό για τη γρήπη?
Φαντάζομαι ότι η εκπομπή σας κρατάει κανένα δύο ώρες για να τα πούμε όλα αυτά. Ναι, επιγραμματικά, επιγραμματικά, ξέρετε εσείς. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα δύο αυτά ερωτήματα. Στο πρώτο ερώτημά σας θα σας έλεγα να αποφύγουμε τις ακρότητες. Και αυτό που περιγράψατε είναι μια ακρότητα. Δηλαδή δεν φοράμε μάσκα γιατί φοβάται κάποιος. Φοράμε μάσκα εάν έχουμε συμπτώματα, εάν κινδυνεύει να κολλήσουμε κάποιον που είναι ευάλωτος, τότε φοράμε μάσκα. Το λέω αυτό γιατί ήμουν πρόσφατα σε μια παράσταση στην Αθήνα και έβλεπα τα δύο άκρα. Ηλικιωμένους να μην φοράνε μάσκα, πολύ ηλικιωμένους εννοώ, και από την άλλη μεριά παιδάκια με τους γονείς τους που ήρθαν να δουν την παράσταση φορούσαν μάσκα. Άρα λοιπόν να αποφεύγουμε τις ακρότητες, θέλω να πω. Άρα τι κάνουμε, το είπα ήδη. Μένει κάποιο σπίτι και αν είναι να επισκεφτούμε τον παππού και τη γιαγιά, φοράμε μάσκα. Αυτό. Και έχουμε συμπτώματα, δεν είναι, φοράμε μάσκα. Τώρα για τα εμβόλια. Προφανώς έχουμε μείνει πίσω, κύριε Θεοδωροπούλου, από τα εμβόλια. Κυρίως βλέπω, έχω την εικόνα των δικών μας ασθενών που έρχονται με γρήπη. Οι περισσότεροι που κάνουν βαριά νόσο είναι ανεμβολίαστοι. Δηλαδή η αντιεμβολιαστική διάθεση συμπαρέσυρε και τα εμβόλια για τη γρήπη. Και πολλοί, επομένως, άνθρωποι φέτος δεν πήγαν να κάνουν το εμβόλιο, ενώ θα έπρεπε να κάνουν. Για τον κορονοϊό επίσης. Για να συνοψίσω αυτά που σας είπα μέχρι τώρα, είναι ότι θα πάμε για μερικές εβδομάδες ακόμα με γρήπη, με αρκετή γρήπη. Και με τα κύματα του κορονοϊού. Θυμίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ακούω και αυτό, ότι ο κορονοϊός δεν έχει εποχικότητα και μάλιστα από επίσημα χείλη. Ο κορονοϊός είναι κατεξοχήν νόσος που έχει εποχικότητα. Θυμηθείτε ότι τα δύσκολα κύματα για την Ελλάδα ήταν Νοέμβρη και Δεκέμβρη του 20, τότε που πέθανε πολλοί κόσμοι προεμβολίων, το 21, που πεθάνουν άνθρωποι ανεμβολίαστοι, το 22 πάλι κάτι ανάλογο σαν αυτό που ζούμε τώρα και φέτος. Άρα δηλαδή. Ουσιαστικά θα πάμε έτσι και τους ευάλωτους που τους ξέρουμε, είναι οι πάνω από 65 χρόνων με συνοσιρότητας, πρέπει να τους εμβολιάσουμε και για την γρήπη και για τον κορονοϊό. Έπρεπε δηλαδή να σου το πω απλά. Τώρα έχουμε αργήσει, αυτό ρωτώ. Κοιτάξτε, δεν είναι ποτέ για τον ευάλωτο. Ό,τι κερδίσουμε είναι όφελος. Θα έπρεπε να έχει γίνει, αλλά δεν κλαίμε γύρω από το γάλα που χύθηκε, ή μάλλον από το λάδι που είναι και πιο ακριβό. Ναι, δηλαδή, Τώρα κάνουμε το εμβόλιο, σε δύο εβδομάδες θα έχουμε αντισώματα, μάλλον θα έχουμε γρήπη και σε δύο εβδομάδες ακόμα. Άρα λοιπόν τον εμβολιάζουμε και για τον κορονοϊό τους ευάλωτους. Το λέω αυτό για να αντιδιαστήλω από ακρότητες που ακούγαμε για τον κορονοϊό, να εμβολιάσουμε παιδιά και όλα αυτά. Αλλά τώρα στην αρχή ήταν λογικό να τα λέμε αυτά, να τα λένε κάποιοι. Έχουν περάσει όμως 2,5 χρόνια και αυτά 2,5 χρόνια έχουμε μόνο υπερήλικες με συνοσιρότητες στα νοσοκομεία. Και αυτούς δεν τους προστατεύσαμε. Δεν τους πείσαμε, τους δώσαμε λάθος μήνυμα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Μ' αρέσει που πάντα όταν μιλάω μαζί σας είστε καθόλου καθησυχαστικός και βάζετε τα πράγματα και τα τοποθετείτε στη σωστή τους θέση. Δεν μιλούμε λοιπόν για νοσοκομεία, μια και σας βρίσκω στο πανεπιστημιακό ασφυκτικά γεμάτα. Μιλούμε για μια έξαρση η οποία έχει την εποχικότητά της. Και με τα κατάλληλα μέτρα θα το προσπεράσουμε και αυτό. Κύριε Θεοδωροπούλου, όχι. Νομίζω ήμουν λίγο περισσότερο καθησυχαστικός και εσείς είστε αισιόδοξοι εκφύσεως, όπως και εγώ. Ναι. Αλλά τα νοσοκομεία μας είναι γεμάτα. Δηλαδή η κλινική μας έχει 26 κρεβάτια και έχουμε 50 ασθενείς. Διασπορές στα άλλα τμήματα. Ναι. Και το πρωί κάναμε στρατηγική πώς θα τους δούμε. Ξέρετε, η δουλειά μας είναι και κάπως εποχιακή, ενώ των πνευμονολογικών κλινικών. Ναι, το ναι. Καλοκαίρι, όσοι δεν έχουμε πολλή δουλειά τώρα, έχουμε περισσότερο. Το ξέρουμε αυτό. Το θέμα είναι αν το σύστημα υγείας έχει προβλέψει αυτές τις ακμές. Δηλαδή, για να σας πω λιγάκι, βγήκαμε από την πανδημία και δεν έχουμε ακόμα πνευμονολογικές κλινικές που φορτώθηκαν τόσο πολύ στα νοσοκομεία της χώρας μας. Έτσι, δηλαδή, δεν έχουμε πνευμονολόγο στο νοσοκομείο του Βόλου, κύριε Γουργουλιάνη. Τι μου λέτε τώρα. Τα γνωρίζω αυτά. Δηλαδή, δεν είναι το πρόβλημα. Η έξαρση αυτή που είναι εποχιακή και είναι, ας πούμε, όπως τα περιγράψαμε νωρίτερα, και επειδή συμπέσανε μαζί δύο-τρεις ιοί, που η αιτιολογία τους είναι ένα ερευνητικό ενδιαφέρον που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα, αλλά το σύστημα υγείας έπρεπε να ξέρει ότι κάθε χειμώνα οι πνευμονολογικές κλινικές και οι παθολογικές κλινικές φορτώνονται και έπρεπε να έχει πάρκια γιατρών και νοσηλευτών για να τα αντιμετωπίσει. Εκεί νομίζω είναι το θέμα. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν ασφυκτικά γεμάτα τα νοσοκομεία. Άρα σημαίνει, γυρνάμε πάλι στην προηγούμενη συζήτηση, ότι όντως υπάρχει θέμα. Δεν το δημιουργούν κάποιοι γιατροί, επιδημιολόγοι ή δημοσιογράφοι. Απλά χρειάζεται προσοχή, τίποτα άλλο. Αυτό που λέω είναι ότι καμιά φορά μιλάνε και άνθρωποι που δεν ξέρουν το πρόβλημα, το βλέπουν από μακριά. Δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, έτσι κύριε Θεοδωροπούλου, έτσι με την οικειότητα που αισθάνομαι. Θα σας έλεγα ότι και εγώ όλο αυτό το διάστημα έβλεπα να κουβεντιάζουμε για τον κορονοϊό και τα δεδομένα που είχα από το δικό μας νοσοκομείο
που νομίζω ότι παρόλο που πιστεύω η Λάρισα, μάλλον ο Βόλος είναι το κέντρο του κόσμου, έβλεπα ότι είχαμε γρήπη. Καταλάβατε, δηλαδή, έχει κάποια σημασία. Έχει σημασία αυτό. Καταλάβατε, έχει σημασία. Είναι αυτό που είπαμε. Κάποιοι μπορεί να μην κάνουν κλινικό έργο, να μην βλέπουν αρρώστους, να βλέπουν από μακριά τα γεγονότα και να μην έχουν μια εικόνα. Η εικόνα λοιπόν είναι αυτή που σας είπα. Τα συνήθη κύματα του κορονοϊού που έπεσε επάνω ένα μεγάλο κύμα γρήπης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αχρίαστος να είστε. Σας αφήνω να συνεχίσετε. Καλές εκπομπές να έχετε. Τη δουλειά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πάντα έτσι καθησυχαστικός ο κύριος Γουργουλιάνης. Έπρεπε να έχουμε σπεύσει να κάνουμε τα εμβόλια. Και τώρα, ναι μεν είναι αργά, αλλά προλαβαίνουμε γιατί δεν ξέρουμε κατά πόσο θα επιμηκυνθεί η έξαρση της γρήπης. Όσοι είστε σε ευάλωτες ομάδες ή ηλικιωμένοι, αν δεν έχετε κάνει το εμβόλιο είτε της γρήπης είτε του κορονοϊού, ακόμη και τώρα μπορείτε, λέει ο κύριος Γουργουλιάνης. Και δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, γιατί σας το είχα πει και τις προάλλες. Έχουμε στη φαρέτρα μας και αντιϊκά φάρμακα και εμβόλια, μπορούμε να το παλέψουμε. Μιλούσαμε για κορονοϊό 2,5 χρόνια πριν, προεμβολίων, που δεν είχαμε ακόμη στην επιστημονική κοινότητα όλη αυτή τη γνώση και όλη αυτή την τεχνογνωσία. Τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, μέτρα προφύλαξης και όλα καλά θα πάνε. Ψάχνω από το πρωί, μάλλον τους τελευταίους 3 μήνες από τότε που είχαμε τις αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Παπανάτσιου. Ούτε σήμερα κατάφερα να την εντοπίσω. Ευελπιστώ στο μέλλον να μας κάνει έτσι τη χαρά να την έχουμε κοντά μας. Και ψάχνω σήμερα να τη βρω, γιατί πολύ απλά χθες το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα, ανακοίνωσε και η ίδια την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώην Υπουργός Οικονομικών, Υφυπουργός Οικονομικών, η πρώην Βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας, αποχωρεί με εχμές κατά της ηγεσίας του Στέφανου Κασελάκη. Στην παραίτησή της, γιατί τη διάβασα όλη, δεν δείχνει να πηγαίνει στη Νέα Αριστερά, αλλά μάλλον βάζει μία άνω τελεία, περιμένοντας εξελίξεις. Τώρα, οι εξελίξεις αυτές τι σηματοδοτούν, την επιστροφή Τσίπρα μετά τις ευρωεκλογές, κάτι άλλο, η ίδια πάντως κάτι παραπάνω θα ξέρει. Εντάχει, να μην σας διαβάσω όλη την επιστολή, είναι μεγάλη, λέει ότι σε μια εποχή παντοκρατορίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που επιχειρεί να σαρώσει κάθε τι δημόσιο στη χώρα, με το βλέμμα στραμμένο στα συμφέροντα λίγων και εκλεκτών, σε βάρος των πολιτών που ζουν μια καθημερινότητα ασφικτική, σε μια συγκυρία που η ακροδεξιά κερδίζει χώρο και ακροατήρια, η λύση δεν μπορεί να είναι η μετατόπιση προς τα δεξιά. Για όλους αυτούς τους λόγους πήρα την απόφαση να μην συμμετάσχω πλέον, στο ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κασελάκη. Με την ελπίδα ότι με πολλές και με πολλούς συντρόφους που δεν προχωράνε σε αυτό το βήμα ακόμα, να ξαναβρεθούμε. Αντιλαμβανόμενοι ότι η σταδιακή μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ θα αφήσει τεράστιο κινηματικό και πολιτικό κενό στο χώρο της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς, δηλώνω παρούσα για τους επόμενους αγώνες. Πάντα κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Κάποτε αλλάζει, κάποτε θα αλλάξει, κάποτε πισωγυρίζει. Και ό,τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια, ό,τι κερδίσαμε και ό,τι χάσαμε, έγινε είτε γιατί αγωνιστήκαμε, είτε γιατί σταματήσαμε να αγωνιζόμαστε. Η ιστορία δεν τελειώνει. Είμαι απόλυτα υπερήφανη για την κυβέρνηση της αριστεράς και για τους αγώνες που κληρονομήσαμε και συνεχίσαμε, από όπου και αν προερχόταν ο καθένας και κάθε μία από εμάς. Από τα φοιτητικά μας χρόνια, το Φόρουμ, το Δεκέμβρη, τις πλατείες, τη διακυβέρνηση 2015-2019. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το σπίτι μας είναι τα κοινωνικά συμφέροντα που υπηρετούμε και αυτά θα συνεχίζουμε να κάνουμε. Κατερίνα Παπανάτσιου, πρώην Υφυπουργός Οικονομικών, πρώην Βουλεύτρια, ΣΥΡΙΖΑ υπογράφει στο τέλος της επιστολής παραίτησης. Από ό,τι καταλαβαίνω, παίρνει και αποστάσεις από την Νέα Αριστερά. Περίμενε κάποιος ότι με την αποχώρηση Αχτσιόγλου του Τσακαλώτου θα έχουμε και την Παπανάτσιου να αποχωρεί. Επέλεξε χθες μόλις να αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ με μια επιστολή παραίτησης που δείχνει ότι οι ζυμώσεις και οι συζητήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ και στο χώρο της ευρύτερης κέντρο αριστεράς
δεν έχουν τελειώσει. Νομίζω ότι το σημείο καμπή, το σημείο σταθμός θα είναι οι ευρωεκλογές και τι ψάρια θα πιάσει η ηγεσία του Στέφανου Κασελάκη. Προς το παρόν βλέπουμε δημοσκοπικά ότι δεν τραβά το κάρο, για να πω και τα όσα λέει ο κύριος Μητσοτάκης, με το κάρο και το άλογο, να δανειστώ την έκφρασή του, την ελληνική. Αν καταλάβει ο κύριος Κασελάκης, αυτό είναι λίγο δύσκολο να σας το πω αν θα γίνει. Με αυτά και με αυτά τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο ακριβώς στις 8.30. Ψυχραιμία σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης. Καθόμαστε σπίτι να διευκολύνουμε τα συνεργεία του Δήμου. Όλα καλά θα πάνε. Έχουμε νέα χρονιά, αν και δίσεκτη, όλα καλά. Καλή σας ημέρα.